Μπάμπη, θα συνδεθούμε τώρα κυρίες και κύριοι με τη Βουλή και τον Χρήστο Κούτρα για να δούμε τι έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα Υπουργικό με πολύ μεγάλη και βαριά ατζέντα, αλλά και πολύ μεγάλη ένταση και βαρύ κλίμα ελαίου νομοσχεδίου για τα ταξί. Ακριβώς, και μετά από 10 μήνες βαίνει το θέμα ή φαίνεται ότι βαίνει το θέμα προς λύση. Ωστόσο, στο νομοσχέδιο του κυρίου Βορύδη διαφώνησε ένας υπουργός, ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος είχε άλλη προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Ραγκούσης στο Υπουργικό. Είπε ότι το προτινόμενο νομοσχέδιο νόμου προωθεί μια θλιβερή εξαίρεση που πραγματοποιείται για μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, όταν το σύνολο του ελληνικού λαού έχει υποστεί τις αναπόφευκτες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, την αναγκαία υπερφορολόγηση σε επιχειρήσεις, το άνοιγμα άλλων μέχρι πρόσφατα κλειστών επαγγελμάτων. Αποτελεί μια θλιβερή εξαίρεση που προστατεύει τα στενά συμφέροντα μιας μικρής ολιγαρχίας, μια θλιβερή εξαίρεση, κοινωνικά άδικη και πολιτικά ανήθικη, κατέληξε ο κύριος Ραγκούσης. Ο κύριος Βορύδης βεβαίως διαφώνησε, ενώ ο κύριος Ρέπας τόνισε ότι το θέμα το έβαλε ο Ραγκούσης στην Τρόικα, δεν το έβαλε η Τρόικα. Πάντως πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Παπαδήμος στην εισαγωγική τοποθέτησή του για το θέμα των ταξί είπε ότι μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ καιρό το θέμα, δεν μπορεί να διαιωνίζεται από αυτή την κυβέρνηση, πρέπει να υπάρχει απόφαση. Τώρα, το συγκεκριμένο θέμα θα έχει και άλλη, έχει συνέχεια, καθώς έβαλαν ενστάσεις και οι κύριοι Σιφουνάκης, Παπακοσταντίνου και Γερουλάνος αναφορικά με το θέμα των τουριστικών ταξί. Θα συγκροτηθεί μια επιτροπή υπό τον κύριο Πάγκαλο που θα μελετήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος Βορύδης, φεύγοντας από εδώ, μας ενημέρωσε ότι με το νομοσχέδιό του συμφωνεί και ο κύριος Βενιζέλος, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα με την Τρόικα. Μάλιστα, Χρήστο, ο κύριος Παπαδήμος έστειλε ταυτόχρονα και ένα μήνυμα προς τους υπουργούς του σήμερα να μην κηρύξουν παύση εργασιών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ κρίσιμο το συγκεκριμένο ζήτημα. Το έχουν τονίσει πάρα πολύ και οι Βρυξέλλες. Ο κ. Παπαδήμος είπε το ότι θα διαλυθεί η Βουλή δεν σημαίνει ότι σταματάμε τη δουλειά μας. Η Τρόικα θα έρθει ξανά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δαπανών, όπου η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι έτοιμη και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο. Όμως, ο κ. Παπαδήμος είχε και μια ευχάριστη είδηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Τους είπε ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου, από τα στοιχεία που έχει, έχει παρατηρηθεί μικρή επιστροφή καταθέσεων στις τράπεζες. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Πάμε τώρα στην αίθουσα ειδήσεων και τον Αχιλλέα Τόπα που καλύπτει το Υπουργείο Μεταφορών για να δούμε πιο αναλυτικά τι τελικά προβλέπει το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των ταξί, Αχιλλέα, το οποίο για ακόμη μια φορά στάθηκε αφορμή να ξεσπάσει πόλεμος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, πράγματι, όπως είδαμε και νωρίτερα, το σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο Υπουργός Μεταφορών στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ευνοϊκότερο από το προεδρικό διάταγμα που είχε παρουσιάσει ο Δημήτρης Ρέπας και το οποίο επικαλούνταν πολύ συχνά οι ιδιοκτήτες ταξί. Είναι ευνοϊκότερο για τους ιδιοκτήτες ΕΙΑ και είναι προφανές ότι αν εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές, τότε θα πρόκειται για μερική απελευθέρωση και όχι για πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος. Ο αριθμός των νέων αδειών θα καθορίζεται με ένα μαθηματικό τύπο και ο συντελεστής που προκύπτει για την Αττική συγκεκριμένα, βλέπουμε και την κάρτα, θα είναι 2,5 άδειες ανά 1.000 κατοίκους. Ενώ σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικράτεια θα είναι 1,5 άδεια ανά 1.000 κατοίκους. Με βάση το συντελεστή αυτό, δεν πρόκειται να εκδοθούν νέες άδειες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ και τα περιθώρια για έκδοση νέων αδειών στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά στενά, θα πρέπει να αναφέρουμε. Τώρα, ο αριθμός των αδειών θα καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη κάθε 2 χρόνια, αρχής γενομένης από το 2015 σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, και ο συντελεστής θα μπορεί να μεταβάλλεται, θα μπορεί να τον αλλάζει ο Περιφερειάρχης εφόσον αλλάξουν τα κριτήρια, τα πληθυσμιακά και τα περιβαλλοντικά τα οποία επιβάλλονται στο σχέδιο νόμου. Θεσπίζεται ειδική κατηγορία οχημάτων ειδικής μίσθωσης, κατηγορία μάλλον οχημάτων ειδικής μίσθωσης από 5 έως 9 θέσεων, ήταν τα λεγόμενα τουριστικά ταξί τα οποία ανέφερε πριν ο Χρήστος Κούτρας. Αυτά δεν θα μπορούν να παραλαμβάνουν πελάτες από το δρόμο, θα λειτουργούν μόνο με ραντεβού, ενώ το κόμιστρο θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο. Οι έδρες των ταξί παραμένουν ως έχουν σήμερα, δεν πρόκειται δηλαδή να έχουμε καμία αλλαγή σε αυτό. Και επίσης οι άδειες θα μπορούν να μεταβιβάζονται. Για να μεταβιβαστεί μια άδεια όμως θα πρέπει να καταβληθεί φόρος 20% επί της υπεραξίας, και αυτό θα γίνεται καθώς η άδεια θεωρείται ειδικό περιουσιακό στοιχείο. Μένει να γίνει και ο καθορισμός υπεραξίας αυτής. Και να κλείσω λέγοντας το εξής, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το κόστος για την έκδοση νέων αδειών, όπου βεβαίως αυτό θα επιτρέπεται, θα είναι αρκετά χαμηλό, θα είναι της τάξης των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Μάλιστα, να δούμε αν τελικά κλείνει εδώ ή όχι αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ.